Γεια σας, είμαι η Βάσο Παπά και πριν ξεκινήσω θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα τα email που μου στέλνετε, για όλα αυτά τα υπέροχα μηνύματα που διαβάζω καθημερινά από εσάς. Το θέμα μας για σήμερα είναι κατά κάποιο τρόπο συνέχεια του χτεσινού που κάναμε λόγο για την αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση φίλοι μου είναι απλώς γνώση. Επιτρέψτε μου να σας το πω, για να έχετε αυτοπεποίθηση αρκεί να έχετε πληροφόρηση. Δείτε το ως εξής. αν κάνετε κάτι καλά 5.000 φορές ξέρετε ότι μπορείτε να το κάνετε. Για να έχετε αυτοπεποίθηση αρκεί να έχετε πληροφόρηση. Αν δεν το έχετε ξανακάνει ποτέ, δεν ξέρετε. Χωρίς τη γνώση, αμφιβάλλετε. Αν θέλετε να έχετε αυτοπεποίθηση, τότε δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να ανακαλύψει ποιες είναι οι ικανότητές σας δοκιμάζοντας καινούργια πράγματα και παίρνοντας το ρίσκο να επεκτείνετε το επίπεδο των σημερινών ικανοτήτων σας, ανακαλύπτετε πως η προσπάθεια είναι το κλειδί. Συνειδητοποιείτε πως το ρίσκο δεν είναι το τέλος του κόσμου. Συνειδητοποιείτε πως η γαλήνη και η ηρεμία δεν είναι τα θεμέλια στα οποία χτίζεται η αυτοπεποίθηση. Χωρίς τουλάχιστον να προσπαθήσετε, ξέρετε ότι ζείτε πολύ πιο κάτω από το επίπεδο των ικανοτήτων σας. Η αμφιβολία για τον εαυτό μας είναι μια χρόνια ασθένεια. Όταν αρνείστε να παίρνετε το ρίσκο και να δοκιμάζετε project που χτίζουν την αυτοπεποίθησή σας, αρχίζετε να απορρίπτετε συστηματικά τις ευκαιρίες ανάπτυξης και αρκείστε στο δίχτυ ασφαλείας της ζωής. Το μοτίβο είναι το σύνδρομο του δικτύου ασφαλείας. Αρνείστε να αφήσετε τη φωλιά σας. Δεν δοκιμάζετε τίποτα που απειλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλειά σας. Πότε δοκιμάσατε τελευταία φορά κάτι που δεν είχατε ξανακάνει ποτέ, έχετε αναρωτηθεί. Πότε εκτεθήκατε τελευταία φορά σε κάποια ευκαιρία ανάπτυξης. Παίρνοντας το ρίσκο και πετυχαίνοντας δημιουργείται ένα μοτίβο επέκτασης των ικανοτήτων σας και αύξησης της γνώσης σας σχετικά με το επίπεδο των ικανοτήτων σας. Τι είδους ρίσκα παίρνετε. Δοκιμάστε πράγματα φίλοι μου. Θα αποκτήσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Έχετε απίστευτες δυνατότητες. Γίνετε ό,τι μπορείτε να γίνετε. Αν δεν έχετε αυτοπεποίθηση, είστε διπλά χαμένοι στον αγώνα της ζωής. Με την αυτοπεποίθηση έχετε κερδίσει πριν καν ξεκινήσετε. Μεγάλο μέρος του θάρρους είναι το θάρρος που σου δίνει το ότι έχεις ξανακάνει κάτι συγκεκριμένο στο παρελθόν. Κερδίζουμε δύναμη, θάρρος και αυτοπεποίθηση μέσα από κάθε ευκαιρία στην οποία πραγματικά σταματάμε και κοιτάμε τον φόβο στα μάτια. Πρέπει να κάνουμε όσα θεωρούμε ότι δεν μπορούμε. Αυτά προς το παρόν, είμαι η Βάσο Παπά και πολύ πολύ σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας. Σας φιλώ.